Πάμε στη συζήτησή μας, κυρίες και κύριοι, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πιθαγόρα Βαρδίκο. Θα καλησπέρισω και θα καλωσορίσω. Καλώς ήρθατε, κύριε Βαρδίκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Καλησπέρα και εσάς, κύριε Γεωργιάδη. Καλώς ήρθατε. Και ο συναδελφός μου, ο Λουκάς Γεωργιάδης, χαμογελαστό σήμερα μετά την έλευση της δεύτερης γυναίκας της. Ζωή του. Λουκά, λοιπόν, σε τι κόσμο, κόσμο φέρνουμε τα παιδιά μας. Ζήσει, Λουκά μου, δεν το ξέρω. Είναι λίγο διαφορετικά από την προηγούμενη εβδομάδα. Σε τι κόσμο φέρνουμε τα παιδιά μας. Δεν χρεοκοπούμε 27.300 ευρώ. Σώπα και με τα παιδιά, χαρά τώρα. 27.300 ευρώ γράφει το κοντέρ για το παιδάκι που γεννήθηκε πριν από λίγο, έτσι, για το δημόσιο χρέος. 27.300, λοιπόν. Ακόμη και έτσι συνεχίζει και τα μετράει ο Λουκάς. Πάμε να ξεκινήσουμε, κύριε Βαρδίκο, ένα ερώτημα το οποίο υπάρχει. Ενώ στις Βρυξέλλες αναζητείτε λύση, αναζητείτε το σχέδιο διάσωσης, το οποίο δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει και αν τελικώς υπάρξει. Περιμένουμε να δούμε το τι θα είναι εκτός της πολιτικής στήριξης. Το τι γίνεται μετά, βγαίνουν τα νούμερα, κύριε Βαρδίκο, ή θα αναγκαστείτε να προχωρήσετε και σε τρίτο πακέτο μέτρων? Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί. Μέχρι στιγμής όλα δείχνουν ότι με αυτά είμαστε εντάξει. Για πόσους μήνες, κύριε Βαρδίκο? Δεν το ξέρει κανείς αυτό τώρα, μην περιμένετε, εγώ να σας το πω. Για ένα μήνα και εγώ πιστεύω ότι είμαστε εντάξει. Όχι ένα μήνα. Λοιπόν, απλό παράδειγμα, αυτό το οποίο εντόνως συζητούσαμε νωρίτερα και με τους συναδέλφους, με το καλημέρα της αύξησης του ΦΠΑ, φαντάζομαι είδατε κι εσείς τα όσα συνέβησαν και στα διόδια, όπως είπε ο Σπύρος ο Νάνος, και στα πρατήρια υγρών καυσίμων κτλ. Συνεχίζω και ρωτώ, επαναλαμβάνω, κύριε Βαρδίκο, θα οδηγήσει αυτή η κατάσταση στην λήψη νέων μέτρων? Ο στόχος δεν είναι αυτός. Εκτιμούμε ότι με τα μέτρα αυτά και με την σωστή λειτουργία του κρατικού μηχανισμού, που βέβαια αυτό, αν με ρωτήσετε, θα σας πω ότι είναι πιο δύσκολο από το πρώτο, πιστεύουμε ότι δεν θα χρειαστεί να πάμε σε τρίτο κύμα μέτρων. Λοιπόν, Λουκά, θα πούμε για τη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού. Δεν ξέρω τι έχει ελεγχθεί εσύ εκεί που, που κάνεις τους υπολογισμούς, τι έχει μαζέψει από εδώ και από εκεί το Υπουργείο από την φοροδιαφυγή, την εισφοροδιαφυγή και όλα τα υπόλοιπα που ψάχνουμε να βρούμε. Θα κάνουμε ταμείο στο τρίμηνο. Η ουσία πάντως είναι ότι υπάρχει ένα κίνημα αποδείξεων. Αυτό όμως δεν λέει και τίποτα. Τα στοιχεία του προϋπολογισμού δείχνουν ότι το ταμιακό έλλειμμα έχει προσγειωθεί και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Όμως από εκεί και πέρα έχουμε μπει σε μια βαθιά ύφεση. Το ζητούμενο είναι να μην ξεπεράσουμε τη διαχωριστική γραμμή του 2%. Ναι. Αν πάμε σε ύφεση 3% ή 4% που λένε κάποιοι αναλυτές, τότε εκεί πέρα νομίζω ότι θα πυροδοτηθεί ένας φαύλος κύκλος νέων και νέων και νέων εισπρακτικών. Κύριε Γεωργιάδη, να ακούσω και την δική σας άποψη. Εμείς έχουμε προτείνει στην κυβέρνηση Παπανδρέου, όπως το κάναμε στην κυβέρνηση Καραμαλή άλλωστε, μια σειρά μέτρων, τα οποία κατά τη γνώμη μας, αν εφαρμόζονταν γρήγορα, δεν φτάνει μόνο να εφαρμοστούν τα συγκεκριμένα μέτρα, πρέπει να εφαρμοστούν και γρήγορα. Θα δώσουν όθηση στην ελληνική οικονομία, θα ξεφύγουμε από τον κύκλο της υφέσεως, που αν τυχόν πέσουμε σε αυτήν, πάρα πολύ δύσκολο θα μπορούσε να φύγει η Ελλάδα. Τι έχουμε πει, λέω μερικά πολύ γρήγορα παραδείγματα. Πρώτον, την προκήρυξη της άρσα αδειοδοτήσεως του ΟΠΑΠ στο τυχερό παιχνίδι μέσω στοιχήματος, μέσω ηλεκτρονικού τζόγου. Όχι τζόγου, καλώ το είπα. Μέσω ηλεκτρονικού παιχνιδιού, αυτό που κάνουν τα παιχνίδια. Αυτό το έκανε ο Μπερλουσκόνη στην Ιταλία, τηρουμένων των αναλογιών στην Ελλάδα. Αυτό περίπου θα έφερε στα δημόσια ταμεία πολύ γρήγορα, περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε προτείνει την διαπραγμάτευση με τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες που έχουν τα διόδια στους διαφόρους δρόμους, π.χ. η Αττική Οδός, Εγνατία κτλ. Την διαπραγμάτευση ώστε να κάνουν έργα τώρα με τα δικά τους χρήματα και να επεκταθεί η σύμβαση που έχουν τα διόδια για μερικά χρόνια ακόμα. Αυτό υπολογίζουμε θα μπορούσε να φέρει έως και 15 δισεκατομμύρια ευρώ στο ταμείο του κράτους. Έχουν προτείνει την άρση του πόθεν έσχεσης για την αγορά ακινήτου στην Ελλάδα, έτσι ώστε να υπάρχει κίνητο για επαναπατρισμό κεφαλαίων. Έχουμε ζητήσει το πλήρη αφορολόγητο για όποιον έχει και καταθέτει χρήματα στην Ελλάδα χωρίς πόθεν έσχεσης για 5 χρόνια, έτσι να εξασφαλίζει τη ρευστότητα των τραπεζών. Έχουμε προτείνει την προσπάθεια να βρεθούν χρήματα μέσω παραδείγματος χάρη της αδειοδοτήσεως των καζίνο, όπου έχει λήξει η άδειά του το 2006, και άρα ζούμε το 2010 και στην ουσία είναι παράνομα. Άρα αυτό είναι ένα μέτωπο που θα μπορούσε να φέρει στο κράτος 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και τέλος, έχουμε προτείνει την τακτοποίηση. Μπορούμε να βρούμε τον νομικό τρόπο, έχουμε προτείνει μια λύση. Είναι η υπαίθριος που φέρνει με καθυστέρηση, γι' αυτό είπα πριν, Λουκά, δεν φτάνει μόνο το τι θα κάνει. Είναι και το πρώτο. Πάμε στο πράσινο ταμείο για τις πλατείες εκεί πέρα και χάσουμε. Αλλά όχι, μην μιλάω γι' αυτό. Αλλά έχουμε πει και την νομιμοποίηση των αφαιρέτων. Δηλαδή, αυτά είναι μέτρα. Το θέμα των ημιπεθρίων
όπως υπήρχε επί Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το, αυτό το μέτρο με τις μηφαίθριους ήταν δική μας πρόταση επί Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία το έκανε μισό. Εμείς είχαμε προτείνει και οι μηφαίθριους και σοφίτες και γκαράζ. Το Πασόκ το πάγωσε. Τώρα η κυρία Μπιρμπίλη, προφανώς κάτω από τον πιέσο, καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να το παγώσει άλλο και το φέρνει γρηγορότερα. Η κυρία Μπιρμπίλη όμως έχει πει αυτό το οποίο λέει ο Λουκάς, ότι θα γίνει ανταλλαγή όσο μέθρι λιγότερο. Εμείς τονίζουμε ότι δεν πρέπει αυτά τα χρήματα στη φάση αυτή. Είναι ωραίο αυτό που λέει η κυρία Μπιρμπίλη. Εγώ το βλέπω ως ωραίο όραμα. Αυτά τα χρήματα χρηματοδοτηθούν για την πράσινη ανάπτυξη. Όμως αυτή τη στιγμή αυτό που καίει την Ελλάδα είναι να μπει χρήμα στην αγορά για να μην κολλήσει μηχανή. Γιατί αν κολλήσει μηχανή. Για να καταλάβει ο κόσμος, εάν κολλήσει το σύστημα, θέλει μετά. Το λαδάκι, γιατί η μηχανή αλλιώς δεν θα καεί. Μετά φτάνει σε ένα σημείο που όσο και να αυξάνει τους φόρους, αυτό δεν αυξάνει τα έσοδα. Δεν έχει μειωθεί ο οικονομικός κύκλος. Νομίζουμε ότι αν η κυβέρνηση Παπανδρέου θεσμοθετήσει αυτά τα μέτρα γρήγορα, θα γλιτώσουμε την ύφεση. Εάν αντί τα διστάσει και καθυστερήσει, θα πέσουμε τσιβή. Κλείνω μόνο με ένα πράγμα. Άκουσα χθες τα κανάλια, θα φανεί αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο στο νου που έρχεται, ότι σκοπεύει να φέρει και μέσα στα μέτρα τεκμήριο. Το 4% της αξίας της αντικειμενικής του ακινήτου. Αν φέρει κάτι τέτοιο, σας διαβεβαιώ, αγορά ακινήτου τελείωσε στην Ελλάδα. Καταστροφικό. Θα γκρεμιστούν οι τιμές των ακινήτων. Το γκρέμισμα της τιμής των ακινήτων θα φέρει ως συνέπεια την πτώση της αξίας των τραπεζών. Γιατί όλα τα δάνεια των τραπεζών έχουν δοθεί με εγγύηση κάποια ακίνητα. Και αυτό θα οδηγήσει σε τα πολύ μεγάλη και γρήγορη οικονομική καταστροφή. Θα πρόκειται περί λάθους αναλόγου με αυτό που έκανε ο κ. Παπακοσταντίνου όταν έλεγε ότι σκέφτεται να μας βάλει να γράψουμε τις τραπεζικές μας καταθέσεις και μέχρι να το δούμε. Μάλλον δεν θα γίνει και πέρασαν 10 δισεκατομμύρια. Εγώ το λέω από τώρα στην διόρθωση ότι θα αυτού... είναι καταστροφικό και το λέω από τώρα για να καταγραφεί δημόσια και να προλάβουμε ένα σφάλμα. Που αν γίνει, δεν θα ξεφύγουμε, δεν μας ξεπλένουν τον όρο Ιορδάνου Φλουγεϊάμ. Στη διόρθωση αυτού το ρεπορτάζ το δικό μας λέει ότι θα πηγαίνει ανάλογα με τα τετραγωνικά το ποσοστό, κύριε Γεωργιάδη, το οποίο περιμένουμε βέβαια και εμείς στην εξειδίκευση. Αυτό δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Εάν μπει ως τεκμήριο η κατοχή του ακινήτου και μόνο, προσέξτε, η κατοχή ενός ακινήτου δεν προϋποθέτει ότι σου φαίνει εισόδημα. Είναι και λανθασμένη σκέψη. Εγώ μπορώ να έχω ένα ακινήτο, να ζω μέσα σε αυτό το κληρονομίστα του γονείς μου, να είμαι άφραγκος. Να μην παίρνω τίποτα από το ακίνητο, αντί θα πρέπει να ξοδεύω για να το συντηρώ. Εάν λοιπόν εσύ μου το θεωρείς αυτό τεκμήριο, δηλαδή τεκμήριο εισοδήματος να το καταλάβουμε, και με φορολογείς βάση αυτού, το πρώτο που θα κάνω δεν θα πάω να το πουλήσω, αν δεν έχω λεφτά. Εάν αυτό το κάνω πολύ ταυτόχρονα, η αγορά θα πάει πάρα πολύ χαμηλά. Ναι, είστε κατανοητός. Δεν παίζουν με την αγορά όταν γίνω σε αυτή τη φάση. Ήταν τρομακτικό λάθος. Πάντως να πω, Ανδριάν, ότι αυτά που λέει ο κύριος Γεωργιάδης συμπεριλαμβάνονται σε ένα πακέτο μέτρων το οποίο είχε ανακοινώσει ο κύριος Μιχάλης Σάλλας, ο πρόεδρος της Τραπέζης Πυρεός, που λέει στην κυβέρνηση εύκολα, μεθοδικά και με έξυπνο τρόπο μέσα σε πολύ λίγους μήνες μπορείτε. Όχι το τεκμήριο. Όχι το τεκμήριο. Τα προηγούμενα. Είμαι υπαίθρη και όλα αυτά. Καλά, τα φωνάζουμε. 15 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε λίγο παραπάνω από ένα χρόνο. Είμαστε στις 15 Μαρτίου. Έχουμε φτάσει στο Μάρτι. 15 Μαΐου είναι η τελική μας. Εμείς τα λέμε αυτά πρώτων εκλογών. Μας ακούτε εδώ πέρα στο κανάλι 10. Εμείς τα λέμε πρώτων εκλογών αυτά. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου στα παράθυρα. Που έλεγα για την άρση του πόδινε στην αγορά κινήτου και μετά από κύριε Γεωργιάδη, από αυτά που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, έχετε την αίσθηση ότι το Πασόκ σας ακούει? Καλά, σας εγώ ακούει. Εγώ θα είμαι ειλικρινής. Αν έχετε την αίσθηση ότι συγκυβερνείτε, ρωτάει ο Λουκάς, αλλά δεν το λέει έτσι όπως ακούγεται, κύριε Γεωργιάδη. Μπορώ να φέρω 5 παραδείγματα να βάζουμε μετά. Κύριε Γεωργιάδη, αν έχετε την αίσθηση ότι συγκυβερνείτε, εννοεί ο Λουκάς, αλλά φαντάζομαι. Αυτό είναι. Ράξτε, τα διαβάζω τα δημοσιεύματα. Γιατί γελάτε, κύριε Βαρδί. Θα μου επιτρέψετε να πω, τα θεωρώ προβοκατόρικα, θα χρησιμοποιήσω μια αριστερή έκφραση. Κυβέρνηση είναι το Πασόκ, δεν είναι ο λαϊκός ορθόδοξος. Ο ρόλος μας μέσα στο πολιτικό σύστημα, όχι το δικό μας, πιστεύω όλων των κομμάτων, είναι αυτή την κρίσιμη ώρα να κάνουμε προτάσεις. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Τώρα το ποιες θα τις προτάσεις υιοθετήσει η κυβέρνηση, θα υλοποιήσει, δικός λόγος. Η κυβέρνηση κυβέρνα. Κύριε Βαρδικό. Είναι υγεία να ακούμε διάφορες προτάσεις. Το Πασόκ κυβερνάει. Βέβαια δέχεται και την κριτική όλων. Είναι ενδεικτικό ότι κάποια μέτρα από αυτά που παίρνουμε μας κατηγορούν ότι τα αργήσαμε να τα πάρουμε. Κάποια άλλα μέτρα μας κατηγορούν ότι γρήγορα τα φέρατε, δεν έπρεπε να τα φέρετε. Αυτό σημαίνει ότι το Πασόκ κυβερνάει όπως αυτό εκτιμά και φέρνει και ψηφίζει. Ναι, αλλά κύριε Βαρδίκο, συγγνώμη, υπάρχει και κόστος. Που... Δηλαδή, για παράδειγμα, σκέφτομαι τι έκαναν οι Ιρλανδοί προκειμένου να ευνηδιάσουν ευχάριστα τις αγορές και δανείζονται αυτή τη στιγμή με 1,2% ακριβότερα από τους Γερμανούς και τι δεν έχουμε κάνει εμείς τόσους μήνες και δανειζόμαστε με 3% ακριβότερα. Υπάρχει κόστος δηλαδή σε όλα αυτά. Υπάρχει δεν κόστος, είναι ότι το Πασόκ έτσι κυβερνάει. Υπάρχει κόστος. Πολύ απλά όσο αργείτε πληρώνουμε, κύριε Βαρδίκο. Μια από τις βασικές διαστάσεις των μέτρων
είναι να περάσουν και στον κόσμο. Διαφορετικά μπορείς να τα πάρεις όλα αυτά τα μέτρα από την αρχή, στις 5 του Οκτώβρη θα μπορούσαν να πάρθουν όλα αυτά τα μέτρα. Και το ερώτημα εδώ που τίθεται είναι, ο κόσμος θα τα δεχόταν, τα μέτρα θα περνούσαν ή οι αντιδράσεις θα ήταν τέτοιες που θα υποχρεωνώσουν να τα πάρεις πάντως, πίσω. Νομίζω ότι και... από τις πρώτες ημέρες ο κύριος Παπανδρέου είπε ότι είμαστε υποχρεοκοπία, υποπτώχευση είπε 4-5 μέρες αργότερα, μετά ήρθε ο Τιτανικός, μετά ήρθε το δεν υπάρχει σάλιο. Νομίζω ότι όλα αυτά ήταν βούτυρο στο ψωμί μιας αθέμητης κερδοσκοπίας γύρω από τα ασφάλιστρα κινδύνου της χώρας και τα ομόλογα. Δεν είπε είμαστε Τιτανικός και βουλιάζουμε. Όχι, είπε ότι αν δεν πάρουμε τα μέτρα αυτό θα γίνουμε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Είπε εντάξει, είμαστε στον Τιτανικό. Στον Τιτανικό είπε. Αυτό είμαστε στον Τιτανικό. Ο τόπο κ. Παπακοσταντίνο. Ο κ. Παπακοσταντίνο, σωστά. Ναι, για τον κ. Παπακοσταντίνο μιλάω.